Ο συντονιστής ποτέ δεν πάει να κάνει. Ο Δαγασάκης συντονίζει όλο το οικονομικό μέρος της κυβέρνησης. Αφού εσείς συντονίζετε και τους συντονιστές και όλα, μπορείτε να μας πείτε πότε θα έρθουν οι ρυθμίσεις για το αφορολόγητο και για τις φοροαπαλλαγές και όλα αυτά? Διότι και εκεί υπάρχει μια αίσθηση ότι για το πάτε 12.000 πίσω. Το αφορολόγητο. Ναι. Αυτό θέλει τουλάχιστον 3 μήνες για να φτιαχτεί. Δηλαδή δεν το βλέπω νωρίτερα από τον Μάιο-Ιούνιο. Ούτως ή άλλως αφορά τα εισοδήματα του 2015. Είναι για τα εισοδήματα. Αυτό είναι για τα εισοδήματα του 2015, δηλαδή θα έρθει η ελάφρυνση της φορολογίας, θα έρθει το 2016. Ναι. Δηλαδή είναι για το θα έρθει το 2016. Οπότε με αυτή τη λογική δεν βιάζεται αυτό το θέμα. Δεν βιάζει, όπως και η 13η. Όπως δεν βιάζεται και η 13η, διότι την έχουμε πει ότι θα είναι για το δώρο του Χριστουγέννου. Ναι. Επαναβεβαιώνεται ότι ανεξάρτητα από τις θελήσεις ή την άποψη των θεσμών, όπως τους λέτε τώρα, επιβεβαιώνεται θα δοθεί η 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη. Γιατί μπορεί να κάνουν ένσταση αυτή. Και η ανθρωπιστική κρίση, όλα τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση θα αρχίσουν να υλοποιούνται από σήμερα μέχρι το τέλος του χρόνου, που είναι η 13η σύνταξη. Αν δείτε και το κείμενο, έτσι στην τελευταία σελίδα αναφέρεται στην υλοποίηση των μέτρων για την ανθρωπιστική κρίση. Εξάλλου είχαμε πει ότι αυτά θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τον κόσμο χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μου κάτι. Άρα να περιμένουν, ας πούμε, τον άλλο μήνα ή τον παράλληλο μήνα να πάρουν ένα χαρτί, μια ταυτότητα που θα μπαίνουν στα συγκοινωνίες, ας πούμε. Ναι, δεν φτιάχνεται σε ένα μήνα αυτό, βεβαίως. Αυτό λέμε τώρα πάνω κάτω. Ο κόσμος περιμένει. Βεβαίως. Θα γίνει το. Μπορεί να γίνει με την ταυτότητα. Αν γίνει με την ταυτότητα, ή μπορεί να προχωρήσουμε γρήγορα για τις συγκοινωνίες, να συνεννοηθούμε με τη ΔΕΗ. Έχουν αρχίσει ήδη συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ, με τον κύριο Ζερβό, με την αντίστοιχη υπουργό. Ποιος θα το καλύψει το κόστος στη ΔΕΗ που θα είναι αυτό, το κόστος? Το κόστος από τη ΔΕΗ, πρώτα θα πάρουμε μικρότερο, δηλαδή θα πάρουμε στο κόστος, δεν θα αφαιρεθεί το κέρδος. Ωραία. Δηλαδή θα αφαιρεθεί το κέρδος που έχει. Ναι, αλλά υπάρχουν και μέτοχοι της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρονται. Και το κόστος αυτό είναι ο δημόσιος προϋπολογισμός. Έχετε συζητήσει, κύριε Υπουργέ, τώρα σας πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Είναι η μοίρα των συντονιστών αυτή. Μια χαρά είναι, δεν έχω κανένα. Έχετε συζητήσει για το αν θα αλλάξετε και πότε θα αλλάξετε τις αντικειμενικές αξίες, γιατί αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με την επόμενη ερώτηση, πότε θα καταργήσετε τον έμφυα που έχετε υποσχεθεί και με τι θα τον αλλάξετε? Εγώ έχω την άποψη ότι δεν μπορούμε οριζόντια να κατεβάσουμε τις αντικειμενικές αξίες. Ναι. Γιατί ό,τι ακούγεται λέγεται 30-35. Μάλιστα. Δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει με ζώνες. Αυτό λίγο θα καθυστερήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να κατεβάσουμε το ίδιο τις αντικειμενικές αξίες σε μία περιοχή, το ίδιο με την άλλη. Πρέπει να δούμε έτσι τις μειώσεις που έχουν επέλθει σε κάθε διαμέρισμα μεγάλο. Ωραία, κατανοητό. Βέβαια. Αυτό τι σημαίνει? Θα αντάξετε πρώτα τις αντικειμενικές, μετά θα καταργήσετε τον έμφυα και μετά θα έρθει ο καινούργιος νόμος να τον αντικαταστήσει? Ο καινούργιος νόμος που θα αντικαταστήσει τον έμφυα, δηλαδή ο νόμος της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θα έχει αρχίσει και ετοιμάζεται. Θα έρθει μετά, βέβαια. Το όριο το περιβόητο που το ρωτάμε, το όριο του πλούτου. Ναι, άλλο αυτό το όριο του πλούτου, η μεγάλη ιστορία. Και σας έχουμε πει, όποιοι λένε νούμερα, δεν είναι νούμερα τα οποία τα έχουμε καταλήξει. Είναι νούμερα. Δική σας τα λένε, στελέχη της κυβέρνησης. Ναι, δεν είναι καταληγμένα τα νούμερα για το πόσο είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία θα φορολογηθεί. Αυτό που λέμε, που είναι λογικό, είναι ότι θα είναι περίπου αυτή που υπήρχε πριν γίνει ο έμφυα, πριν γίνει Υπουργέ, το χαράτσι. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Είχαμε έσοδα από μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία ήταν της τάξης του 1,5 δις, θυμάμαι τότε. Τώρα θα έχουμε τουλάχιστον αυτά τα έσοδα από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μόνο που πηγαίνοντας στα πολύ μεγάλα
έτσι, στην πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα αυξηθεί σε ένα βαθμό ο αυτός που έχει δύο διαμερίσματα. Δύο διαμερίσματα. Δεν έχει θέμα. Μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν έχει θέμα. Αυτός που έχει χωράφι στο χωριό δεν θα πληρώσει. Τα χωράφια είπαμε ότι δεν θα πληρώσουν. Δηλαδή, τα μέσα. Το χωράφι τι είναι? Το χωράφι είναι μέσο παραγωγής. Συμφωνούμε. Τα μέσα παραγωγής δεν τα φορολογούμε. Φορολογούνται το εισόδημα. Φορολογούμε το εισόδημα από τα μέσα παραγωγής. Υπουργέ μου, έτσι όμως θα έχετε καμία τρύπα κανένα 1,5 δις. Δεν θα έχουμε καμία τρύπα. Η διαφορά δεν του ένθια από αυτό το νόμο που περιγράφεται, επειδή στην Ελλάδα αυτοί που δηλώνουν μεγάλη περιουσία και που έχουν μεγάλη κίνητη περιουσία δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι. Θα έχετε τεράστια τρύπα. Δεν πρέπει κάπου να την καλύψετε. Ή πρέπει να κατεβείτε προς τα κάτω όρια. Το ξέρετε, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Όχι, δεν θα κατέβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε τα όρια για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία να τα πάμε για την οικογένεια κάτω από τις 500.000. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με αναθεωρημένες αντικειμενικές αξίες. Με αναθεωρημένες, βέβαια. Και η αναθεώρηση αυτή θα είναι της τάξης του 10% ή του 30%. Δεν θα αναθεωρηθεί. Εξαρτάται το ποσοστό. Κάπου θα είναι 10, κάπου θα είναι 10, κάπου μπορεί να είναι και 40. Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά θα ισχύσουν από τώρα, για του χρόνου. Τώρα τελειώσαμε με τον ΕΜΦΙΑ. Όσοι τελειώσαμε με τον ΕΜΦΙΑ. Υπάρχει. Πληρώθηκε αυτό, πέσει. Τώρα, αύριο είναι η τελευταία δόση. Ο ΕΜΦΙΑ του 15. Ναι. Αυτό θα είναι με τα καινούργια, λοιπόν. Ο οποίος πληρώνεται Οκτώβρη, Νοέμβρη, όπως πληρώθηκε την άλλη φορά. Υπάρχει αυτός ο ΕΜΦΙΑ. Θα γίνουν όλες οι προεργασίες και μετά θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν θα πληρώσουμε. Δεν βιαζόμαστε. Σήμερα είναι τελευταία δόση του ΕΜΦΙΑ, του περσινού. Τέλος. Θα κάνουμε και έκκληση να πληρωθεί. Υπάρχει έκκληση, την κάνουμε και εμείς την έκκληση. Αλλά από αύριο δηλαδή να διαγράψουμε από το σημειωματάριο τη λέξη ΕΜΦΙΑ. Βεβαίως, τη λέξη ΕΜΦΙΑ έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Τη λέξη ΕΜΦΙΑ θα την διαγράψουμε έτσι κι αλλιώς. Με τα καινούργια και λοιπόν θα πληρώσουμε. Το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Με τις καινούργιες ρυθμίσεις θα πληρώσουμε του 15 τους φόρους. Ναι. Οι οποίοι βέβαια. Φόροι θα είναι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από αυτό που είδα, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πήρε ο άλλος 4.000 για έμφυα φέτος. Για κάποιους θα είναι μικρότεροι, για κάποιους θα είναι μεγαλύτεροι. Γιατί έχουμε πει ότι για κάποιους θα είναι μικρότεροι. Δηλαδή υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, δεν έχω τώρα το χαρτί εδώ να σας πω, πόσοι είναι αυτοί που έχουν ακίνητη μεγάλη ακίνητη περιουσία πάνω από 5 εκατομμύρια. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει τώρα, αυτούς θα του βάλετε ένα μεγάλο συντέλεσμα. Δεν θα βάλουμε και αυτά. Πάνω από 2%, 2, άντε μάξι. Υπουργέ μου, πότε θα το φέρετε αυτό το πράγμα? 20 μέρες έχουμε. Μα γι' αυτό λέω, σας δίνουμε άλλους 3 μήνες. Είναι το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο ή είναι το Μάη? Έχει διαφορά. Έχουμε κυβέρνηση 20 ημερών. Καταφέραμε και βάλαμε στο επίκεντρο της Ευρώπης και του κόσμου. Όλα καλά, σας κατακρίναμε. Καταφέραμε να μην ρίξουμε τη χώρα στα βράχια όπως όλοι μας λέγανε. Κύριε Φλαγκουράρη, δεν σας κατακρίναμε, να μάθουμε θέλουμε. Ναι, να μάθουμε αν θα πληρώσουμε τους φόρους, το διάδοχο του ΕΜΦΙΑ για το 2015, με τις καινούργιες ρυθμίσεις. Σε ό,τι μπορώ να σας απαντήσω και είναι έτοιμο, σας απαντάω. Σε ό,τι πρέπει να προετοιμαστεί, δεν μπορώ να πω αν θα είναι το Μάιο ή τον Ιούνιο. Πάντως, δεν μπορώ να πω αν θα είναι το Μάιο ή τον Ιούνιο. Πάντως, άλλο ΕΜΦΙΑ όπως το ξέραμε, δεν θα πληρώσουμε φέτος για να μας φέρετε του χρόνου την καταργήσή του και του χρόνου την. Έτσι. Ελπίζω όχι. Όχι, μην μου λέτε ελπίζετε. Τι να σας πω. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να τον πληρώσουμε άλλη μια χρονιά όπως είναι και από το 2016 να το αλλάξετε? Εγώ δεν το πιστεύω, όχι. Δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει και θα έρθει ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτό που δεν το πιστεύω είναι αμφίσιμο, Υπουργέ. Αυτό όχι, αυτή είναι η γραμμή. Ο οποίος φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ο οποίος φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα είναι ελαφρύτερος για τις μεσαίες αντικειμενικές αξίες, ας πούμε. Δηλαδή, ένας που εμφανίζεται να έχει μια αντικειμενική αξία παράλογη σήμερα και εξωφρενική, 1 εκατομμύριο. Για 2 σπίτια που έχει. Θα πληρώσει περισσότερα ή λιγότερα? Δεν είναι. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Θα είναι κλιμακωτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ποιο είναι το όριο που θα βγουν εκτός. Δηλαδή που δεν θα πληρώσει καθόλου. Η μικρή, η πολύ μικρή. Αυτό.
Αυτό θα είναι. Όχι, για το άλλο να σας ενδιαφέρει, είναι, γιατί μπορεί να εμφανίζονται. Ένα που ενδιαφέρει είναι αυτό. Δηλαδή, θα είναι 200, θα είναι 300.000 που κάτω από εκεί δεν πληρώνουν τίποτα. Ναι. Ένα κρίσιμο θέμα είναι αυτό. Ναι, αλλά αν πάνω από 300.000 βάζετε το διπλάσιο, ας πούμε, όπως ανησυχούν οι μερικοί. Με βάση αυτό λοιπόν και τα έσοδα, θα πρέπει να βάλουμε ένα λογικό φόρο. Και τα παραπάνω. Λογικό φόρο, ο οποίος θα είναι κλιμακωτός μέχρι τα. Αλλά δεν θα είναι, από ό,τι υπολογίζω, δεν θα είναι πάνω από 2% σε καμία. Το 2% για υψηλό εισόδημα είναι πολλά λεφτά όμως. Ναι. Το 2% για 5 εκατομμύρια είναι 100.000. Άμα έχει ένα. Άμα έχεις 5 εκατομμύρια. Άμα έχει 3 διαμερίσματα που κάνει 5 εκατομμύρια, δεν μπορεί να του βάλει το άλλο 100.000. Πολλά λεφτά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει έσοδα. Δεν υπάρχει. Ο κύριος, για να πάμε γρήγορα, κύριε Φλαπουράκη. 5 εκατομμύρια δεν είναι 2 διαμερίσματα. Είναι 15 ναι, διαμερίσματα. Αλήθεια είναι αυτό. Μιλάμε. Αν όμως. Ναι, ναι. Τι εντάξει, δεν είναι έτσι. Κύριε Φλαμπουράκη, είναι δύο που λες. Επειδή μας πήρε ο χρόνος. Ωραία, είναι 15 διαμερίσματα. Είναι δύο, είναι 4 διαμερίσματα ή δύο βίλες στη Μύκονο. Κύριε Φλαμπουράκη, επειδή μας πήρε ο χρόνος. Τώρα πια έχει πέσει και στη Μύκονο. Εντάξει. Κύριε Φλαμπουράκη, επειδή μας πήρε ο χρόνος. Βλέπω εδώ πέρα ότι ο κύριος Μιλιός, στέλεχος δικό σας και μάλιστα από τα πρώτα στελέχη. Ναι, είχα δει αυτός. Μιλάει για μεγάλη υποχώρηση, ειρωνεύεται τη νέα ορολογία, σας κάνει κριτική, σας λέει ότι υπάρχει απουσία σοβαρού σχεδίου που δεν στηρίζεται σε αριθμούς και ανάλυση. Τι ξέρετε προφανώς την κριτική? Όχι, δεν την ξέρω, δεν την είδα. Α, σας τη λέω. Ούτε την έκανε. Ο κ. Μιλιός μιλάει για υποχώρηση της κυβέρνησης στις προεκλογές δεσμεύτης, κάνει λόγο για μια συμφωνία ασαφή, χωρίς αριθμούς, υποστηρίζει πως το μόνο που πέτυχε ο Υπουργός Οικονομικών είναι η αλλαγή στην ορολογία. Το θεσμού που λέγαμε προηγουμένως. Έχετε κάποιο σχόλιο? Όχι. Όχι. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για ένα στέλεχος που ακόμα είναι υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του κόμματος. Καλός ή κακός είναι ακόμα? Καλός, δεν έχει βγει από κανένα όργανο. Όχι, λέω κατά τη γνώμη σας, είναι καλός, καλός ή κακός? Καλός είναι. Γιατί έχει, δεν έχω δει τη έχει βαρύτητα λοιπόν η δήλωσή του, γι' αυτό σας το ναι, ρωτάω. Δεν έχω δει τη δήλωσή του αυτή. Πάντως επίσης, δεν είναι... δεν ήταν ένα απλό σχόλιο αυτό που σας έκανα ή μια διαπίστωση, όταν σας λέω ότι είναι ακόμα οικονομικός, υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του κόμματος. Όχι, δεν ήταν απλό, το υποπτεύομαι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Τίποτα, δεν χρειάζεται να καταλάβετε. Θα σας κάνω δώρο ένα μήνυμα που μου στείλανε για εσάς σε λίγο, αφού δεν χρειάζεται να καταλάβω. Επίσης, το ρεπορτάζ μας λέει, και αν θέλετε να μας το πείτε, αν μπορείτε, ότι αποστασιοποιήθηκε από αυτή τη συμφωνία και η κυρία πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ακριβές αυτό? Για να μην μεταδίδουμε και βλακίες. Ναι, αποστασιοποιήθηκε. Διαφώνηση. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι στο. Αν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, αλλά στην ομιλία της που την άκουσα υπήρξε μια διαφοροποίηση. Χαλαρό σας βρίσκω. Ναι. Λοιπόν, επ' αυτού είναι κολλάει... πρόεδρος της Βουλής. Είναι πρόεδρος της Βουλής. Είναι πρόεδρος της Βουλής. Και τι σημαίνει? Δηλαδή, αν διαφώνησε, πώς θα δηλαδή, περάσει? Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής δεν έχει άποψη. Ναι. Λοιπόν, επ' αυτού δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελληνική δημοκρατία έχει μέσα άποψη, διαφορετική άποψη. Εντάξει, μέχρι σημείου όμως σε βασικά πολιτικά. Μα έτσι που μας το λέτε, Υπουργέ, μα διαφωνήσετε και εσείς στο τέλος. Κάτι. Όταν σε εμάς δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα το ότι η πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος δικό μας έχει την διαφορετική άποψη σε αυτό, από τη στιγμή που εμείς προχωράμε άμεσα και είδατε και υλοποιούμε. Έτσι όπως μας το λέτε στο τέλος, θα διαφωνήσετε και εσείς και πάλι δεν θα υπάρχει. Αυτό χαμός είναι ο Τσίπρας, μην διαφωνήσει. Ούτως ώστε να επανεκκινήσει η οικονομία, γιατί το στίχημα που έχουμε, αν τελειώνει η εκπομπή, είναι το πώς θα επανεκκινήσουμε την οικονομία. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, το πώς θα προελάσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση στους 6-7 τομείς, τους οποίους έχουμε επιλέξει και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις συνθήκες τις ελληνικές και τα πλεονεκτήματα που έχει η ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω. Πέστε μου, ναι. Θα σας αρέσει. Ναι. Αφήστε το θείο, γιατί μας θυμίζει την κάποια μας ηλικία και κρατήστε τα άλλα. Είχα ένα θείο που μιλούσε έτσι ήρεμα, γλυκά και καθησυχαστικά σαν τον Φλαμπουράρη. Αλλά παρά την ευχαρίστηση που δημιουργούσε στους ακροατές στο καφενείο, στο τέλος επέστρεφαν όλοι με τα προβλήματά τους στα σπίτια τους. Ναι. Λοιπόν, μην πάθουμε κι εμείς το ίδιο. Όχι, εμείς δεν παθαίνουμε το ίδιο, διότι
Με τα λόγια βέβαια χτίζει. Για λόγια και εκατόλια. Έτσι, ναι. Η πράξη μας θα δείξει και ξεκινάμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Και θα πιστεί ο κύριος. Ραντεβού σε 15 μέρες που είπατε ότι μια φορά τις 15 θα ερχόσαστε εδώ. Ναι, ναι, είπε ότι θα βγει. Εμείς έτσι το ερμηνεύσαμε. Δημιουργική ασάφεια είπαμε. Σωστό, σωστό.